καλημέρα. Έτσι, δυνατά και δυναμικά. Λοιπόν, ξέρουμε περισσότερο για την παγκρίτια κινητοποίηση αγροτών αρχικά και δεν ξέρω αν υπάρχει συνεννόηση με άλλους φορείς. Δεν είναι μόνο το αγροτικό το θέμα μας, είναι πολλά. Τι αποφασίσατε? Κυρία Μαρία, χθες είπαμε ότι είχαμε μια σύσκεψη στο Ηράκλειο, μια μισή ώρα το μεσημέρι. Παρευρεθήκαμε εκεί, εντάξει, κάποιοι προέδροι αγροτικών συλλόγων, να πω περίπου στους 15, περίπου και 15 με 18. Δεν ήρθα βέβαια όλοι, ανάμε και άλλο. Μας πήραν όμως τηλέφωνο και είπαν ότι θα είναι συγνώμη μαζί μας, την απόφαση που θα πάρουμε. Υπάρχει λοιπόν μια απόφαση ομόφωνη ότι δεν θα συμμετέχουμε στο αυτό που γίνεται, που το ονομάζουμε αναπτυξιακό συνέδριο. Την ανάπτυξη που θα κάνουμε. Ναι, δεν είστε καλεσμένοι στο συνέδριο. Ναι, αλλά δεν θα πάτε. Απέχετε. Ναι, δεν είμαστε καλεσμένοι προς το παρόν και δεν νομίζω να καλεστούμε, γιατί ήδη έχουν σταθεί οι προσκλήσεις. Εμείς αποφασίσαμε ότι και να μας καλούσαν δεν θα πήγαινα. Οπότε θα κατέβουμε σε πορεία διαμαρτυρίας την 5-6.30 ώρα, την ώρα που θα ξεκινήσει, δηλαδή, θα προσπαθήσουμε μια από τα Αστόρια, στην πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν, Πέμπτη είναι τη δεύτερη, την ημέρα που θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Ναι, αυτό από ό,τι λέει τώρα το πρόγραμμα θα είναι 6.30 ώρα που θα απαντήσει για την ομιλία. Ωραία. Αποφασίσαμε να προσθέσουμε και από τις 5. Πέμπτη λοιπόν, 6.30 ώρα το απόγευμα, κινητοποίηση, πορεία διαμαρτυρίας. Στο κέντρο. Πέμπτη η ώρα πρέπει να βρισκόμαστε εκεί. 6.30 ώρα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Ναι. Εμείς πρέπει να βρισκόμαστε εκεί τις 5. Ναι. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από. Εάν έρθουν οι αγρότες, να, οι μέλη μας. Μάλιστα. Από αυτούς εξαρτώνται πλέον ώρα. Αυτό αποφασίσατε παγκρίτε, δηλαδή θα έρθουν αγρότες από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ωραία. Ναι. Να έρθουμε τώρα εδώ. Εσείς οι φορείς του Λασιθίου, τι κάνετε, τι έχετε σκοπό μάλλον να κάνετε, προκειμένου να είναι εκεί ο κόσμος ο δικός σας, ο αγροτικός, να συμμετέχει σε αυτή την κινητοποίηση? Εμείς, Μαρία, θα στείλουμε δελτίο τύπου, δεν ξέρω αν θα προλογούμε σήμερα, με το Βαδίκη το Σαββατοκύριακο. Αν θα προλογούμε τη Δευτέρα το πρωί τουλάχιστον θα έχουμε στείλει δελτίο τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, να λέμε αυτά που λέμε τώρα, να καλούμε τον κόσμο να τον ενημερώσουμε για αυτό που θα γίνει, να είναι σε εγρήγορση και να προσπαθήσουμε να τους κάνουμε να έρθουν. Θα δούμε αν θα να βρούμε και κάποιο άλλο τρόπο, ούτως ώστε να γίνει να τους δραστηριοποιήσουμε πιο πολύ. Αυτό το συζητάμε από σήμερα κιόλας. Μάλιστα, οπότε καλείτε τον κόσμο λοιπόν να συμμετέχει, να έρθει, δεν ξέρω πώς θα το οργανώσετε, θα είμαστε σε επαφή βέβαια όλες τις μέρες, να δούμε πώς το οργανώνετε, αν θα μπουν λεφορεία από εδώ για να έρθει ο κόσμος εκεί. Άλλο θα γίνει κάποια οργάνωση, θα μιλήσουμε και πάλι και με τους άλλους προέδρους των άλλων συγκρότητων από τη Σκήτη, να δούμε πώς θα πάμε, πού θα βρεθούμε. Και όλες οι λεπτομέρειες. Ωραία, εδώ θα είμαστε και εμείς να τα μεταφέρουμε. Κάτι άλλο θέλετε να πείτε, Πρόεδρε? Αν υπάρχει άλλη συνεννόηση, ας πούμε, εκτός από εσάς, δηλαδή με το Δήμαρχο, ο οποίος είναι στο ίδιο μήκος κύματος με εσάς, έχουμε δει προβλήματα, ας πούμε, που έχει να κάνει με το νερό, ίδρυυση, άρδευση, ίδρυυση, το φράγμα αδειάζει, δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί έχουμε ιδιαιτερότητες ως περιοχή που θα πρέπει να κληθούν και άλλοι φορείς, όχι μόνο οι αγρότες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε εμείς ανάμεσα στο Στίβου. Έχω έρθει σε επαφή με τον κύριο. Με τον κύριο, συγγνώμη, δεν σας ακούσαμε, Πρόεδρε. Με τον κύριο Δήμαρχο. Έχουμε έρθει σε επαφή, έχουμε μιλήσει. Αυτός θα παρευρεθεί στο Συμβούλιο. Εγώ του είπα βέβαια να μην παρευρεθεί, όχι πως θέλω να μην το επιβάλλω την άποψή μου. Το θεωρώ βέβαια και εγώ ότι αυτός εκπροσωπεί την επαρχία Ιεράπετρας και όχι μόνο τους αγρότες. Έχει άλλα πολλά θέματα να θέσει. Του προτείνεται λοιπόν, προτείνεται να έρθει ας πούμε, η Δημοτική Αρχή μαζί με άλλους φορείς. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, είναι και οι επαγγελματίες πλήττονται, οι έμποροι πλήττονται, το νοσοκομείο καταραίει. Θα συγκαλέσει άμεσα μια σύσκεψη και θα καλέσει όλους τους φορείς μαζί και με εμάς
και να συζητήσουμε, να το κάνουμε όλοι μαζί και αν μπορούν όλοι οι φορείς. Α, θα συγκαλέσετε, ο Δήμος, ο Δήμαρχος σας είπε ότι θα γίνει μια σύσκεψη προκειμένου να οργανωθεί μια διαμαρτυρία, εν πάση περιπτώσει, όπως πρέπει, αν το καταλαβαίνω ακριβώς, σωστά. Ακριβώς, κυρία Μαρία. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα είμαστε σε επαφή και εμείς εδώ. Ένα θέμα... Αλλά όπως είπαμε, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, να μην συζητάμε ότι έχουμε προβλήματα στα καφενεία και εδώ και εκεί. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Ας φέρουμε παράδειγμα τους ψυχολογράφους, οι οποίοι μόλις τους αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στους πληστριασμούς, δηλαδή χάνουν και το μισθό τους για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, γιατί βλέπουν το πρόβλημα. Οπότε αυτοί και εμείς ήδη που έχουμε το πρόβλημα, πρέπει και από μόνοι μας να βοηθήσουμε αυτούς που μας βοηθάνε. Νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος να αντιδράσει. Μάλιστα. Οπότε από τώρα να υποθέσω, κάνετε το κάλεσμα για την Πέμπτη, 5 η ώρα, 5:30 η ώρα, στο Ηράκλειο. 5 η ώρα, ναι, λεπτομέρειες πρέπει να βρίσκουμε στο Ηράκλειο. Τώρα το πώς θα πάμε, τι ώρα θα φύγουμε και αν θα πάμε, γιατί είναι και αυτό το θέμα. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε μια προεργασία, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, να δούμε αν έχουν όρεξη να έρθουν. Δηλαδή θα δούμε πώς θα το κάνουμε, να μην πάμε σε ψηλοδεξαμένες, να πούμε φεύγουμε από ψηλοδεξαμένες όπως κάνουμε συνέχεια 3 η ώρα και να πάμε να περιμένουμε εμείς με αγωνία εάν θα έρθει πόνος ή όχι. Θα έχουμε πλήρη γνώση, αλλά μέσα από την Τετάρτη έχουμε τρόπο να το κάνουμε, θα έχουμε γνώση την Τετάρτη το βράδυ αν ο κόσμος θέλει να μας ακολουθήσει, κυρία Μαρία. Είναι, το βασικότερο είναι αυτό. Να. Δεν θα πάμε 10 ανθρώποι. Ούτε 50 ούτε 100. Να. Δεν το έχουν το πρόβλημα ούτε 10 ούτε 100. Το πρόβλημα είναι όλης της περιοχής. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να πάμε όλοι. Μάλιστα. Ωραία. Κάλεσμα λοιπόν σε όλους, όχι μόνο στους αγρότες, έτσι, για να προκειμένουν να συμμετάσχουν στην πορεία διαμαρτυρίας την Πέμπτη που μας έρχεται, 5:30 ώρα, στο κέντρο του Ηρακλείου, αν το κατάλαβα σωστά, στο κέντρο του Ηρακλείου θα γίνει πολύ. Θέλω να πω ότι παρόταν και στη συνήθεια και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ο οποίος και αυτός ο συμβολή μαζί μας και θα κατέβουν και αυτοί μαζί. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαι σε επαφή, πρόεδρε. Καλημέρα να έχετε. Θα τα ξαναπούμε μόλις υπάρχει κάτι νερό, κάτι καινούριο, κάτι νεότερο ήθελα να πω. Μπορούμε να τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Γεια.